Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα από το Κρητικό Εύρο. Πώς είσαι? Ναι. Μια χαρά, δόξα ο Θεός. Τώρα αυτή τη στιγμή ξεκουραζόμαστε. Είχε σήμερα επεισόδια? Αν και από ό,τι είχε επεισόδια το πρωί. Αν και από ό,τι μαθαίνω τώρα πάλι υπάρχουν επεισόδια. Άμα θυμάστε δίπλα από την πύλη των Καστανιών που είναι στα χωράφια εκεί πέρα. Δεξιά του μέρους. Χθες είχε μία ηρεμία έτσι, προχθές που ήταν ο Ερντογάν στις Βρυξέλλες και μετά άρχισε να φουντώνει, ε? Ναι, ναι, είχε μία συσταγωγικά ηρεμία. Υπήρχε ένας πετροπόλεμος. Απλώς ας το πούμε ότι η τουρκική αστυνομία δεν συμμετείχε σε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα αυτές τις μέρες, εκτός από τους πρόσφυγες, είχαμε να πολεμήσουμε την τουρκική αστυνομία μαζί. Κατάλαβα. Από πότε είσαι στον Εύρο? Έχω εδώ περίπου 9 με 10 μέρες. Ήθελες να πας? Ναι, ήθελα να πάω. Ναι. Ήθελες, ε? Όπως και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου από την Διεύθυνση Τομικών Επιχειρήσεων, το ΜΑΤΑ, από την πρώτη στιγμή που έχει γίνει αυτό το θέμα με τον Εύρο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος εθελοντισμός. Τα παιδιά έχουν αφήσει οικογένειες, παιδιά τα πάντα και θέλουν να πάνε όλοι πάνω στον Εύρο. Είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει μια. Πώς θα το πω τώρα, πώς θα αναρτήσω εδώ πέρα. Μια προθυμία να δοθεί μάχη για την πατρίδα. Ναι, για την πατρίδα, ναι. Για την πατρίδα. Ευτυχώς που είστε εσείς. Πίσω υπάρχει οικογένεια. Ναι, έχω οικογένεια πίσω, ναι. Αυτοί πώς νιώθουν, πώς το αντιμετωπίζουν που βρίσκεσαι εκεί? Είναι τα συναισθήματα έτσι χαράς, περηφάνειας, είναι και ανησυχίας, είναι όλα μαζί? Εντάξει. Υπάρχει, φυσικά υπάρχει κάποια ανησυχία που μας αφησυχίζει εδώ πέρα πάνω στο Εύρο. Αλλά υπάρχει και μια υπερηφάνεια που αυτή τη στιγμή βρίσκουμε εδώ πέρα και κάνουμε οτιδήποτε δυνατόν να μην περάσει κανείς, που δεν θα περάσει έτσι κανείς βασικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κάποιος, να ρίξει το φράχτη. Δεν υπάρχει περίπτωση έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση ο φράχτης να πέσει. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ αστυνομία, κρατού, πυροσβεστική. Δηλαδή μια απίστευτη συνεργασία μεταξύ αυτών των υπηρεσιών. Λειτουργούν όλα στο τέλειο, αν το χαρακτήριζα. Και δεν υπάρχει περίπτωση και δίνουμε τα πάντα το 100% του εαυτού μας, ώστε να μην γίνει κάτι τέτοιο. Πόρε Μιλτιάδη, πόσο χαρά μας δίνεις αυτή τη στιγμή και ανακούφιση βέβαια. Έτσι, γιατί πάντα φοβόμαστε και σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, και το παραμικρό λάθος μπορεί να είναι ολέθριο. Ξέρεις τι, εμείς, ναι, και το ότι συνεργάζεστε πολύ καλά είναι πάρα πολύ ωραίο που μας το λες. Αυτό που είπα το ξέρεις καλύτερα από μένα βέβαια. Εγώ το γνωρίζω σε θεωρητικό βαθμό. Κοιτάξτε, από την ιστορία μας το έχουμε δείξει εδώ και χρόνια ότι στα δύσκολα πάντα γίνομαστε ένα. Είμαστε μια γροθιά όλοι μας. Mm-hmm. Αυτό που ζω και ειδικά εδώ από το Κρητικό Εύρο, για να μην ξεχάσω, είναι και κάτοικοι κιόλας, οι οποίοι η συμπαράστασή τους είναι πάρα πολύ συγκινητική. Mm-hmm. Είναι εδώ πέρα και αυτοί μας βοηθάνε, μόνο μέσω μπορούν αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ξέρεις τι, εμείς φοβόμαστε ένα ατύχημα. Δηλαδή, το να σπάσει σε κάποιο σημείο ο φράχτης και να πάνε κάποιοι να μπουκάρουν. Και εκεί να ξεφύγουν τα πράγματα. Δεν είπα αυτή η περίπτωση να σπάσει ο φράχτης, δεν υπάρχει. Εγώ το θεωρώ εντελώς απίθανο. Είναι εδώ πέρα, θα δώσουμε οτιδήποτε μπορούμε και δεν θα γίνει αυτό ποτέ βασικά. Παρά τις προκλήσεις που δέχεστε και τις συνεχείς επιθέσεις, γιατί και είστε άνθρωποι τώρα, όλη μέρα να είσαι εκεί και να έρχονται από την άλλη πλευρά είτε οι μετανάστες, είτε ο στρατός της Τουρκίας, είτε η αστυνομία της Τουρκίας, και να ρίχνουν και να προκαλούν και να προσπαθούν να δημιουργούν ένταση. Αυτό δεν είναι έτσι πολύ ψυχοφθόρο? Κοιτάξτε, όταν ερχόμαστε εδώ πέρα να περασπιστούμε την πατρίδα μας, γιατί η πατρίδα μας είναι τα σύνορά μας, δίνουμε το 100% του εαυτού μας. Είναι μια. Αυτό δεν θα το χαρακτηρίζω, δεν μπορώ να το πω υπηρεσία. Μας έφερε η χρονική συγκυρία, να το πω, ώστε εμείς στη συνεργασία με τους άλλους, με το στρατό και την πυροσβεστική, να διαφυλάξουμε τα σύνορα της πατρίδας μας. Είναι κάτι το ιερό, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει ο φράχτης. Το θεωρώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή να γίνει αυτό το πράγμα. Τα παιδιά όλα, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που υπάρχουν δημιουργήσει εδώ πέρα, έχουν δώσει
το 200% του εαυτού θα χαρακτηρίζω εγώ. Δεν ξέρουμε αν παρακολουθείς τηλεόραση, κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχει ένα μεγάλο κύμα αγάπης Ελλήνων πολιτών προς εσάς που φυλάτε τα σύνορα. Το αντιλαμβάνεστε πέρα από τους κατοίκους των περιοχών όπου βρίσκεστε? Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι εδώ πάνω σε αυτό που είπατε. Θα σας πω μια... Έτυχε αυτή η Παμοσχάρη δημιουργία εδώ πέρα να υπήρχαν πριν μια εβδομάδα στη Μυτιλίνη. Ήμασταν εκεί πέρα, έγιναν αυτά που έγιναν, δεν θέλω να τα σχολιάσω τώρα. Ήσουν και εσύ δηλαδή εκεί? Όχι. Ήσουν και εσύ εκεί? Όχι, δεν μπορώ, εγώ δεν ήμουν εκεί πέρα, ήταν άλλα παιδιά. Που ήρθαν τώρα στον Εύρο. Ναι, ήρθαν στον Εύρο, εθελοντικά κιόλας ήρθαν στον Εύρο. Δηλαδή μόνοι τους ήρθαν, ήρθαν από μόνοι τους όταν τελείωσε αυτό με τη Μυτιλίνη, κατευθείαν στον Εύρο. Υπάρχει μια, δηλαδή, από τη μια στιγμή υπήρχε ένα μηνύμα του κόσμου που μας χαρίζει προδότης. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς εκτελούμε εντολές. Αλλά όταν η εντολή είναι πάνω στο να υπερασπιστούμε ειδικά τα σύνορα της πατρίδας μας, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το κάνουμε όσο μπορούμε το δυνατότερο. Όσο αντέχετε, ξεπερνάτε και, και τα όρια σας, τα όρια των δυνάμεών σας. Ναι. Η αγάπη του κόσμου σας θωρακίζει, σας δίνει δύναμη και κουράγιο? Θα σας πω ένα που ναι, μας δίνει πάρα πολύ δύναμη. Έχει το κόσμος, μας ανεβάζει ψυχολογία, μας στηρίζει απίστευτα εδώ στο Ακριτικό Εύρο. Μας φέρνουν σε καθημερινή βάση ό,τι μπορούν για να μας, γιατί καταλαβαίνουν το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε απέναντι ένα στρατό, δηλαδή αυτό που ζούμε καθημερινά, ναι, με τις ρήψεις από την τουρκική αστυνομία, με το μετροπόλεμο. Όπως είχε πει κάποιος, ένας πόλεμος χωρίς σφαίρες, ας πούμε. Είναι ποιος θα κερδίσει. Κάτι και αυτή τη στιγμή για μένα είναι, πώς θα το πω, όπως είχε γράψει κάποιος, άμα το κάνω κάποιος social media, ότι μη στεναχωριέστε για τις μανάδες των αστυνομικών στρατών, υπάρχουν οι μανάδες του Εύρου που αυτή τη στιγμή όντως θα την καθιστούν τις δικές μας μανάδες. Είναι εκεί και σας φροντίζουν, ε? Ναι. Μα συγκινείς πάντως. Τι σας λείπει, υπάρχει κάποιο θέμα με τον εξοπλισμό, χρειάζεστε? Εντάξει, κάτι? Αυτό που μας δείτε αυτή τη στιγμή είναι, από τα χρόνια που μπήκαμε στο μνημόνιο, είναι ο ολικοτεχνικός εξοπλισμός. Έχουμε λόγω περικοπών του υπολογισμού του Υπουργείου μας, έχουμε μείνει λίγο πίσω. Θα πρέπει να το κοιτάξει λίγο αυτό η πολιτεία και να μας ενισχύσει στο ολικοτεχνικό εξοπλισμό. Ασπίδες, κράνη, τέτοια πράγματα. Ναι. Νομίζω ότι σίγουρα έχει μεταφερθεί το έτοιμά σας, ούτως ή άλλως έρχονται πολιτικοί, είχε έρθει και ο Πρωθυπουργός εκεί, φαντάζομαι ότι τα λέτε, το ξέρουνε, οπότε θα μεριμνήσουν αυτό. Ισχύει αυτό πράγμα, ναι, ισχύει. Έχουν πολιτικοί, βλέπουν ο πολιτικός μας προστάμενος, βλέπει την κατάσταση, την ετοιμάνε και πιστεύω και αυτό το πράγμα θα λυθεί σιγά σιγά. Το αισθάνεστε κι εσείς βέβαια αυτό, το ότι έρχονται συνεχώς η πολιτική ηγεσία, ότι σας στηρίζουν και με κάθε τρόπο βρίσκονται δίπλα σας για οτιδήποτε χρειαστεί? Είναι και αυτό για τη δικιά σας την ψυχολογία, έτσι δεν είναι? Παίζει σημαντικό ρόλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Το πρόβλημα αυτό εδώ πέρα που υπάρχει στον Εύρο έχει κάνει ένα καλό, ότι βλέπω και στην πολιτική ηγεσία ότι όλος ο κόσμος που υπάρχει είναι μια γροθιά, ότι όλοι έχουμε βάλει ένα στόχο, ο οποίος ο στόχος δεν θα γίνει και δεν θα πέσει καθόλου. Και όταν συγκεντρωνόμαστε εμείς σαν λαός σε ένα στόχο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρουμε. Ναι. Μιλτιάδη, τι μήνυμα θέλεις να στείλεις σε όλους εμάς που βρισκόμαστε μακριά από τον Εύρο? Η καρδιά μας είναι μαζί σας, αλλά είμαστε μακριά και είμαστε στο γραφείο μας, ας πούμε, ασφαλείς. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι να είμαστε πάντα όπως είμαστε εδώ από το Ακριτικό Εύρο, που έχουμε γίνει όλη μια γροθιά, να είμαστε ενωμένοι, γιατί όταν είμαστε ενωμένοι τα δύσκολα θα καταφέρουμε. Έχεις δίκιο. Και ότι ο φράχτης δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει
και να περάσουμε τα ανάρτηση. Όσο είμαστε εμείς εδώ πέρα, θα δώσουμε τα πάντα για να μην πέσει ο φράχτης. Μιλτιάδη, το πιστεύουμε. Πραγματικά το πιστεύουμε, γιατί ξέρουμε ότι είστε εσείς εκεί, τα παλικάρια μας, και πολεμάτε για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να δώσεις τα χαιρετίσματα σε όλους σας. Την καλή μας ενέργεια όλοι. Όλοι όμως. Αυτό είναι το βασικό, να έχουμε καθεντική ενέργεια. Όλοι, όλοι, γιατί άσχετα που έχουμε και το άλλο θέμα της επικαιρότητας, ακριβώς, είστε συνεχώς στο μυαλό μας, πραγματικά, γιατί αντιλαμβανόμαστε το δύσκολο έργο σας εκεί, Μιλτιάδη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μετέφερες όλο αυτό το κλίμα και αυτή την αισιοδοξία, ότι είμαστε μια γροθιά και ναι ρε παιδί μου, αντιστεκόμαστε, τέλος. Πρέπει κάποτε να πούμε και εμείς ένα όχι, γιατί... Ναι, Μιλτιάδη. Κοιτάξτε τώρα, να σας πω κάτι, εγώ έχω πάει και στη Μυτιλήνη 100 φορές, 1000 φορές. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα λόγω του μεταναστευτικού. Mm-hmm. Οι συνάδελφοι του μεταναστευτικού, εδώ πέρα, ειδικά στη διεύθυνση των επιχείρησεων, το ξέρουν, το έχουν ζήσει και στο πετσί τους. Δηλαδή, το μήνα που θέλω να στείλω, πόσους ακροατές τους αφήσω εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι στον Εύρο να πέσει του μετανάστες. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, να σου το πω, να κοιμούνται ήσυχοι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι, και ειδικά να γίνει κάτι το οποίο θα αναβουλάσει και τη χώρα. Mm-hmm. Έτσι. Σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Ναι, για πες μας. Μαζί με τις άλλες υπηρεσίες, στρατόπιες βεστικοί, που η πυροσβεστική έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο, έτσι, στον Ευρωπάνο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η πολύ καλή σας συνεργασία, όπως είπες στην αρχή της συνομιλίας μας. Και έτσι να συνεχίσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη εκεί πάνω. Καλή δύναμη. Yes.